Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στον Κρουσόνα τον Ιάλισο, ένα πολύ κομβικό παιχνίδι για τους γηπεδούχους στη μάχη για να μείνουν ζωντανοί για την παραμονή. Ενός λεπτού σιγή στον Κρουσόνα, στην μνήμη του 7χρονου Μιχάλη Τζοράκη έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Πολύ δύσκολες στιγμές. Μας ξεκινά με το σφύριγμα του διαιτητή Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να εκδηλώσει μια πρώτη επίθεση με τον Πίλιο, ο Γιαννάκης. Ωραία η κάθετη παλιά στον Ζανελάρη. Σέντρα, σουτ, γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 20 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση, Ζανελάρης βρέθηκε στην περιοχή μετά την έξυπνη παλιά του Ανογιαννάκη. Γύρισε το σώμα του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λουτριώτη. Κάνοντας 1-0 για τους γηπεδούχους, ιδανικό ξεκίνημα. 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Περνάει η μπάλα εκεί, ο Κιλιάρας μέσα στην περιοχή. Μόνος του Κιλιάρας πλασάρει out την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία με τον Δημήτρη Κιλιάρα. 21ο λεπτό. Θα αλλάξουν ωραία εκεί την μπάλα οι παίκτες του Ιάλη. Ο Σταυλάς μέσα στην περιοχή. Πλασάρει out και αυτός. Παρόμοια ευκαιρία για τον Ιάλισο με τον Σταυλά αυτή τη φορά. 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Ωραία παλιά στον Ζανελάρη. Εκεί Λουτριώτης θα απομακρύνει. Μπάλα παραμένει μέσα στην περιοχή. Ανογιαννάκης θα κερδίσει. Στον Πίλιο. Αυτός ο Μανουσάκη από κοντά κοντράρει μπάλα. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ μεγάλη. 43ο λεπτό. Πίλιος ωραία θα κλέψει την μπάλα στον Ανογιαννάκη με την μία στον Ζανελάρη. Αυτό θα δει το Μανουσάκη. Γκολ 2-0. Μανουσάκης είναι αυτή τη φορά ο σκόρερ. Υποδειγματική αντεπίθεση για την ομάδα του Κρουσόνα. Άλλαξαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα οι ποδοσφαιριστές μετά το κλέψιμο του Πίλιου στον Ανογιαννάκη, στον Ζανελάρη και ο Μανουσάκης. Ιδανικό τελείωμα 2-0 πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο Σταυλάς, μια ωραία σέντρα. Εκεί πετάγονται οι παίκτες του Ιάλισου. Φονσέκα out. 55ο λεπτό με τον Ανογιαννάκη. Ωραία το φάουλ. Ζανελάρης κεφαλιά Λουτριώτης. Δύσκολα θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. 65ο λεπτό. Ένα γέμισμα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μπάλα δεν απομακρύνεται. Εκεί επικίνδυνο ο Μαθιός. Πλασάρι out. Ευκαιρία εδώ για τους Ροδίτες. 80ο λεπτό της αναμέτρησης, μια βαθιά παλιά. Εκεί στο Σπάρταλη θα περάσει μπάλα. Σπάρταλης θα πλασάρει Κανδυλάκης εντυπωσιακά πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Απομακρύνεται. 81ο λεπτό της αναμέτρησης, η μπάλα θα φτάσει στον Μπάμπη. Θα σουτάρει, δοκάρει πολύ κοντά στο τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση. Προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε τελικές προσπάθειες. Δεν τα καταφέραμε. Και αξίζουν συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα για τους βαθμούς που πήρε. Βέβαια προήρθαμε από κύπελο τελικό της Δωδεκανήσου. Δώσαμε σε 10 μέρες γύρω στα 3 παιχνίδια, Γλυφάδα, Μεδιαγόρα και Κρουσόνα. Και πιστεύω μας βγήκε η κούραση και γι' αυτό το αποτέλεσμα που ευνηδιαστήκαμε από την αρχή. Σταθήκαμε τυχεροί στα πρώτα λεπτά και προηγηθήκαμε 1-0. Από εκεί και πέρα πιστεύω ανακτήσαμε, βάλαμε ψυχολογία. Απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο που ανά πάση στιγμή έχει παίχτες υψηλής ποιότητας μέσα, μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Σταθήκαμε σε δύο φάσεις τυχεροί, θα έλεγα, σε δύο αντεπιθέσεις που έβγαλε ο Ιάλισος, αλλά με τέτοιες ομάδες όταν παίζεις χρειάζεσαι και την τύχη. Ο Κρουσόνας ήταν πιο δυνατός ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ευτύχησε να προηγηθεί στο πρώτο λεπτό από λάθος δικό μας. Μετά δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε στη συνέχεια, δεν μπορέσαμε να σοφαρίσουμε. Δεχτήκαμε και ένα δεύτερο γκολ πριν την ανάποδα του χρόνου. Και νομίζω δίκαια ο Κρουσόνας πήρε την νίκη. Εμείς έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά όλη τη βδομάδα, ειδικά στο τακτικό κομμάτι. Και από ό,τι είδατε και εσείς σήμερα, φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι το θέλαμε πιο πολύ. Εμείς, η Άλυσος είναι πιο δύσκολο να κυνηγήσει τώρα την άνοδο με τα στραβά αποτελέσματα που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό. Εμείς και εγώ είμαστε για βαθμούς και πρέπει τουλάχιστον τα μάτια στην έδρα μας να τα χτυπήσουμε.